Θα ξεκινήσουμε με την Όλγα Στεφανίδου και το υπέροχο ημερολόγιο τη που η Όλγα Στεφανίδου του σκέφτεται όλου. Σκέφτεται και την ομορφιά μα στην εξωτερική, όμω επειδή διαθέτει και εσωτερική ομορφιά, σκέφτεται και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν βλέποντα πώ θα μετράμε τι μέρε μα από το 2020. Θα τι μετράμε με βάση το τι έχουμε κάνει για τον συνανθρωπό μα, με βάση το τι θέλουμε να προσφέρουμε, μόνο με βάση το πόσο καλύτερη ή ωραιότεροι γίναμε. Γι' λοιπόν, αυτό την έχω να συζητήσουμε, να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Φέτος είπαμε να υποδεχθούμε το 2020 με ένα ιδιαίτερο ημερολόγιο που κάναμε με 12 φίλες, 12 γυναίκες της πόλης μας. 12 φίλες που θα μπορούσαν να ήταν κάποια από εμά. Αυτό το ημερολόγιο λοιπόν το επιμεληθήκαμε με πολύ αγάπη και τα έσοδά του θα τα δώσουμε στο παιδικό χωριό ΣΟΣ εξ ολοκλήρου. Είναι γυναίκες από 25 έως 80 χρονών, mm -hmm. διάφορες ηλικίε και θέλουμε να τονίσουμε με τη διαφορετικότητα που έχει κάθε μία και τη διαφορετικότητα της ηλικία της ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε καθημερινά όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, για τον συνάνθρωπό μας να ενδιαφερόμαστε για το παιδικό χωριό ΣΟΣ. Άρα αυτό είναι το κριτήριο αναζήτησης για τις κυρίες που φιλοξενήθηκαν στο ημερολόγιο. Ναι. Ε, είναι γυναίκες οι οποίες έχουν και κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, έχουν περάσει από κάποιες αρρώστιες που δεν φαίνονται Αλλά με χαμόγελο και αισιοδοξία α, ταινίζουν το μέλλον και ε, ε, βλέπουν και τον συνάνθρωπό τους Κοιτάνε μπροστά Ακριβώς Μεγάλη υπόθεση να εμπνέεσαι από ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν ενώ είχανε Κατασταλτικού παράγοντε και ανασταλτικού στη ζωή του. Ακριβώ. Ωραία, λοιπόν, βλέπουμε κάποιε από τι κυρίε. Θα τι δούμε, δηλαδή φαντάζομαι, και. Α, έχουν και ωραίο face painting. Ναι. Ποιος Γιατί το επιμελήθηκε. Ε, ε, α, και η όλα, όλα τα μακηγιά τα επιμελήθηκα εγώ. Κούκλα, η Μαρία. Όλα τα μακηγιά. Ε, και ανάλογα με την εποχή, βλέπουμε εδώ πέρα. Ε, είναι, α, μπλε είναι μπλε τα μαλλιά τη κυρία. Είναι μπλε τα μαλλιά τη κυρία. Έβγε. Έβγε ε. ε. που είναι και τόσο εδώ Έχουμε μια κυρία η οποία έχει λευκή και παρόλα αυτά δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα στι φίλε μα. Σε γάμη μασίσουμε λόγω τη λεύκη. Μόλι είδα τη Μέρι Λεριά, τι υπόλοιπε κυρίε δεν τι ξέρω προσωπικά, αλλά χαίρομαι πολύ. Εδώ να είναι μια κυρία η οποία πέρασε από έναν καρκίνο. Τα φρύδια είναι τατουάζ το οποίο το έχω επιμεληθεί εγώ. Ούτε φάνηκε ότι είναι τατουάζ. Ναι, και είναι μια κυρία η οποία παρόλο που είναι 60 χρονών έχει δώσει πανελλαδικέ και πέρασε φέτο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μα άμε λοιπόν. Ακριβώ. Α ξεκινήσουμε από αυτό σαν λογική. Θα κάνουμε λοιπόν μια εκδήλωση στο Ανφακατέ στο Τελόγλιο για να φωνάξουμε όλοι μαζί ότι ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε όχι μόνο τον εαυτό μα αλλά και του γύρω μα και να δώσουμε τα έσοδα από την το πώληση του ημερολογίου στο παιδικό χωριό ΣΟΣ. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, καλούμε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Έξι ώρε το ΑΝΦΑ κατέστη το τελόγλιο ίδρυμα. Θα ήθελα έτσι τώρα λίγο να αξιοποιήσουμε και την παρουσία εδώ, να κάνουμε και μια συζήτηση για την ομορφιά, για το δέρμα. Για το όργανο εκείνο το οποίο. Είναι το μεγαλύτερο όργανο του μεγαλύτερο οργανισμού μα. Είναι το όργανο του οργανισμού και δεν το αντιμετωπίζουμε σαν όργανο. Δηλαδή, λε: αμάν, χωρί κόδη, δεν μπορώ. Λε χωρί πνεύμονε, δεν μπορώ. Λε είναι... χωρί ε, μάτια, δεν μπορώ. Μπορεί χωρί δέρμα. Ε, και είναι αυτό το οποίο αντικατοπτρίζει οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε εσωτερικά. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πρόβλημα με το σηκώτη μα, αν έχουμε ένα πρόβλημα, ε, όπω είπε, ε, οργανικό, θα εκδηλωθεί στο δέρμα μα. Όταν είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, λάμπει, λάμπει, το, το πρόσωπό μα. Δεν είναι δηλαδή όλα αυτά μύθη, έτσι. <laughs> όχι, δεν είναι καθόλου μύθη. Και δεν έχει να κάνει μόνο να με τη διατροφή, μόνο με τι. Ε, η υγεία του δέρματός μας εξαρτάται όχι μόνο από το τι κρέμες και προϊόντα θα φορέσουμε, αλλά και το τι ε, θα, ε, θα, εισπράξουμε από τη διατροφή μας, αλλά και το πόσο ευχαριστημένοι είμαστε ε, ψυχολογικά από τους συνανθρώπους μας, από την χαρά που εκπέμπουμε στην ε, ζωή μας. Νομίζω ότι αν αγοράσετε το συγκεκριμένο ημερολόγιο και συμμετάσχετε στην εκδήλωση, mm. Λίγο πιο λαμπέρε θα βγείτε μετά. Το σκεφτόμουν. Είναι σίγουρα. Έτσι δεν είναι, είναι. Βέβαια. Γιατί και μόνο, παιδί μου, το ότι έκανε. Έκανε μια καλή πράξη. Δεν και είναι κάθε θέμα μήνα... καλή πράξη. θέμα προσφορά. Καλή πράξη μπορεί να είναι οτιδήποτε. Άλλο πράγμα η προσφορά. Η προσφορά ναι, είναι και κάθε μήνα θα σε υπενθυμίσει το ημερολόγιο ότι πρέπει να φροντίσει το πρόσωπό σου, πρέπει να φροντίσει τον εαυτό σου, πρέπει να φροντίσει την μητέρα σου, την φίλη σου, την κουμπάρα σου, την ονά σου, όποια γυναίκα έχει γύρω σου. Αλλά πρέπει να φροντίσει κάθε μήνα και να κάνει κάτι για το παιδικό χωριό σου. Ορίστε. Και ξεκινάμε από τον εαυτό μα. Φυσικά, γιατί αν δεν αγαπάμε τον εαυτό μα, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε για κανέναν άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, Χριστίνα μου. Ε, γι' αυτό τα λέμε. Γι αυτό. Οι γυναίκε έχουν, νομίζω. Τα ακούστε κάπω τώρα αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα μεγαλύτερο κατά απόθεμα. Η γυναίκα είναι χωράς. η κολόνα του σπιτιού. Αν η γυναίκα είναι καλά, όλοι γύρω τη είναι καλά. Γιατί ο άντρα τη θα πάει, θα θα πει τα προβλήματά του στη γυναίκα. Το παιδί θα πάει, θα πει τα προβλήματά του στη γυναίκα. Αυτή εισπράττει όλη την ενέργεια τη οικογένεια. Οπότε αυτή πρέπει να είναι καλά. Ναι, γιατί θέλουμε να η μία φορά το μήνα τουλάχιστον. <laughs> Με έναν καλό καθαρισμό. Έτσι. Ένα μασά, χαλαρωτικό. Η κολόνα... <laughs> να φύγει όλη η ένταση. Και <laughs> κολόνα δέχεται κραδασμού, ρε παιδάκι μου. Οπότε αν όλοι έρχονται να πούνε και τα προβλήματα, η ίδια που θα τα πει στην αισθητικό της. Έτσι. <laughs> έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνάντηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε εδώ πέρα. Ε, θα υπενθυμίσω πάλι ότι η εκδήλωσή μας είναι την άλλη Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, στις 6 η ώρα το απόγευμα, στο Ανφάκατε στο Τελόγλιο. Ελάτε όλοι να βοηθήσουμε ε, να δώσουμε χαρά στα παιδικά χωριό σας. Και μήνυμα. Και μήνυμα.